Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, εδώ που σήμερα έχουμε ματσάκι κυπέλλου, δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα σε Hood και Raptors. Η Hood η οποία επικράτησε στην πρεμιέρα της επί των Kill Beer με 43-86, ενώ από την άλλη οι Raptors ηττήθηκαν από τη St. Pauli, ξεκίνησε και το παιχνίδι με την Hood να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Από τον Χανιώτη είναι το πρώτο σουτ. Έχουμε ένα θεματάκι με την κόρνα. Στην επαναφορά οδηγούνται τώρα οι σημερινοί φιλοξενούμενοι για να οργανώσουν και αυτή την πρώτη επίθεσή τους. Πατσουράκης πάει στα αριστερά, μπαλά στον Σακά, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχο τρίποδο και από την πλευρά των Raptors. Σαρίς, δεν πέρασε η πάσα του. Τον αφήγουν στον εμφυδιασμό οι φιλοξενούμενοι, δεν θα έρθει ο καλάς όμως από τον Κορέ. Τώρα ευκαιρία της Χουτ να βγει γρήγορα μπροστά και να βρει και το πρώτο καλάθι ο Χανιώτης, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ. 2-0 λοιπόν, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μας. Η Χουτ, μια ομάδα η οποία θα αγωνιστήκε φέτος στην Master League κόντρα στους Raptors, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Evolution. Μια κατηγορία λοιπόν χωρίς δύο ομάδες, ενώ εδώ έχουμε την παράβαση από τον Κορέ έπειτα από την καλή άμυνα του Λάφκα. Θεοδόρου Σαρίς σηκώνεται και εκτελεί, αστοχή όμως. Χανιώτης κυνηγάει τη φάση και Σαρίς πήρε. Κορές Σακάς ψάχνει επιλογή, φωνάζει ο Κορές, πάει σε εκείνον η μπάλα. Χάθηκε τώρα εδώ η κατοχή Θεοδόρου για την Χουτ. Πήρε ο πρώτο γύρος, θα ψηφανάσει ο Θεοδόρου Λάφκας, τώρα θέλει να πάει προς τα μέσα, θα χάσει την μπάλα, θα βρεθεί στο παρκέ. Μονομαχία θα φέρει το τζάμπολ. Και η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ατσουράκης συλλήπασε για τον Κέσσαρη σε πρώτο χρόνο, που είχε να εκτελέσει. Θεοδόρου πρωτόγερο συνεργάζεται με τον Χανιώτη, εκείνος έχει φτάσει κοντά και από εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-0. Τέταρτος πόντος του Χανιώτη, είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Σακάς θέλει να αποστάρει, γυρίζει και εκτελεί για να βρει το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων, 4-2. Σαρίς περνάει την μπάλα στον Χανιώτη. Θα το βάλει και αυτό, όχι. Τώρα θα είναι άστοχος ο παίκτης της Χουτ. Ματσουράκης πιέζεται. Κρατάει. Στα 14 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Τρίποντο αστοχό από τον Κορέ. Θεοδόρου κοιτάει κινήσεις, πρωτόγερος βγαίνει για να πάρει στο τρίποντο, δεν σκέφτηκε να εκτελέσει. Μπάλα στον Χανιώτη, ξανά πρωτόγερος, ο οποίος θα σταθεί στον αέρα και θα βρει στόχο. 6-2. Ο
Κεσάρης. Παίζει με πλάτο Χανιώτη. Ωραία, ξεμαρκαρίστηκε, αλλά δεν πέτυχε το δίποδο. Θεοδόρου τώρα φύγει μπροστά. Γυρίζει, βλέπει τον Λαύκα. Και βγάζει έξω. Σαρίς παίρνει ξανά ο Χανιώτης. Πρωτόγερος έχει βρεθεί στη γωνία. Τσεκάρει για να δει ότι πατάει εκτός γραμμής, αλλά αστοχή στο τρίποντο. Ωραίες. Μετά ηρεμία ο Σακελαρόπουλος. Δεν πάνε στην γρηγορή επίθεση οι Ρέπτορς. Ξανά Σακελαρόπουλος πατώντας τη γραμμή. Μπήκε και βγήκε μπάλα. Λαύκας κατέβα στο rebound και αφήνει στον Θεοδόρου. Σαρίς αριστερά, πολύ δυνατή πάσα για τον πρωτόγερο. Δεν μπορείς εκείνος να υποδεχτεί την μπάλα. Και έτσι έγινε το λάθος για τους σημερινούς γηπεδούχους. Πέντε και 20 ακόμα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 6-2 συν 4 για, για την Χουντ. Ατσουράκης πάει κοντά του ο Κορές για να πάρει την μπάλα. Πάνω του είναι ο Θεοδόρου. Τρίποδο τώρα από του Σακά, στοχό. Κορές, ξανά η ίδια κίνηση. Σακάς προτιμάει να πλησιάσει τώρα και θα κερδίσει το φάουλ από τον Λαύκα, ο οποίος το παραδέχεται, αλλά δεν μετράει προσπάθεια, όπως λέει ο ρέφερι. Χαμηλά έγινε η παράβαση. Ο Τσουράκης. Βάλα έξω, Σακάς θα εκτελέσει για τρεις. Ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Βάλα κατέληξη και εκτός. Κεσάρης ζητάει αλλαγή. Ο Παύλος Κορές είναι αυτός που ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι στην συνέχεια για τους Raptors. Χανιώτης από τα δεξιά. Είναι άστοχο το σούτ. Κορές. Δυσκολεύει κάπως η άμυνα του Θεοδόρου. Τώρα περνάει. Υπάρχει μεγάλη τάπα εδώ από τον Λαύκα. Αλλά ο Κορές βρέθηκε μόνος του, ανεκμετάλλευτη και αυτή η ευκαιρία. Παρότι φάση τον έβγαλε μόνο του κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Σαρίς πρωτόγερος, φάνηκε να ευνηδιάζεται, αστοχή. Χαμηλό το σκορ μέχρι στιγμής. Αρκετά αστοχή στις δύο ομάδες. Θεοδόρου θα κάνει το κλέψιμο 3-2 μπροστά. Θεοδόρου επιλέγει να πάρει το τρίποντο. Χανιώτης επιθετικό rebound. Γυρίζει με τα αριστερό, όχι. Δεν αλλάξε το 6-2 της αυτή τη φάση. Εδώ. Χαμένη μπάλα ξανά για τους Raptors. Και πάλι ευνηδιασμός, αλλά χωρίς αποτέλεσμα για την Hood. Κάπως άναρχο το παιχνίδι. Και η Σαρίς τώρα ρίχνει κάπως το ρυθμό για να οργανώσουν καλύτερα. Και η Hood στην αμυνά της και οι Raptors στην επίθεσή τους. Τρίποντο, άστοχο, από τον Σακελαρόπουλο, ο οποίος θα γραπώσει την μπάλα ο ίδιος. Θα το χάσει κι αυτό όμως. Και η Σαρίς ξανά, ούτε τώρα. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους. Ωραίες, σταματάει τον Θεοδόρου με φάουλ. Και έχουμε επίσης και την πρώτη διακοπή στο μάτς για time out. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το timeout των Raptors. Μετράκος, ο οποίος έχει περάσει τώρα στο μάτς, έχει την μπάλα στα χέρια του, Θεοδόρου. Λαύκας, δεν θα μπει το καλάθι, Χανιώτης μαζεύει. Νέο 14 τώρα για τη Hood. Μετράκος, τον παίζει καλή άμυνα η αντίπαλη. Λαύκας φτάνει πιο κοντά αυτή τη φορά και θα πετύχει στο καλάθι για το 8-2. Σολωμός, Παύλος Κορές και Αρμενιακός. Τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Raptors, τα οποία θα κάνουν ακόμα ένα λάθος. Είναι.
Σαρίς θα το πάρει. Ήταν κάπως αδύναμο το σουτ, βρήκε στο σίδερο. Παύλος Κορές, τον έτερο Κορές, συνεργάζονται οι δυο τους. Πατσουράκης δίστασε. Ψάχνει τώρα επιλογή, κακή η πάσα, σώζει την κατάσταση. Ο Αρμενιακός, 7 δευτερόλεπτα. Θα έρθει το σούτ, αλλά είναι άστοχο από τον Σολωμό. Παραμένουν στους δύο πόντους οι Raptors. Δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά επιθετικά το παιχνίδι. Και okay, θα λέγαμε ότι είναι αρκετά άστοχη μέχρι στιγμής. 8-2 το σκορ, με 1.40 να απομένει ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν μπορείς να το πεις και μεγάλο σκορ. Πέτρακος τώρα στη γραμμή. Χάνει την πρώτη βολή, δεν αλλάζει το 8-2. Χάνει και τη δεύτερη. Την παραξανά στα δικά του χέρια όμως. Σαρίς. Ωραίος τώρα πάνω του. Λαύκας με κοντύτερο αντίπαλο. Ανιώτης το 1 δευτερόλεπτο πρόλαβε να σουτάρει. Ναι, επιθετικό rebound για την Hood. Σαρίς θα σηκωθεί. Δεν θα το βάλει. Καθάρισε τώρα ο Σολωμός το rebound. Αυτός τον αέρα, τον κορέα, με συγχωρείτε. Παλεύει ο Θεοδόρο εκεί, κόντρα σε τρεις αντιπάλους, δεν κατάφερε να πάρει την κατοχή για την ομάδα του. Πατσουράκης στον Κορέ. Παύλος Κορές ξανά, 3 δευτερόλεπτα. Ακόμα μια ευκαιρία η οποία πάει στράφη για τους φιλοξενούμενους. 50 δευτερόλεπτα ακόμα να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Τσιλικύρης και Περιβολάρης πέρασαν στο μάτς για την Hood. Περιβολάρης στο Τσιλικύρη. Ξανά Περιβολάρης αριστερά. Παίρνει το σκρίν από τον Λαύκα. Τσιλικύρης θα εξελέσει από το πλάι. Σηκώθηκε εκεί, λες και δακάρφωνε ο Πετράκος, ο οποίος κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Σε ακόμα μια φάση άμυνα των Raptors, αδυνατή να μαζέψει το rebound και να καθαρίσει. Πετράκος στη γραμμή. Νωρίτερα θυμίζουμε άστοχη στις δύο προσπάθειές του. Θα βάλει την πρώτη τώρα. 9-2. Μέσα και η δεύτερη, 12. 27 δευτερόλεπτα, θα απομείνουν και λίγα δευτερόλεπτα για μια επόμενη επίθεση. Ο Μενιακός σηκώνεται, στέγεται στον αέρα, δίνει επιτέλους λύση στην ομάδα του, 14. 12 δευτερόλεπτα όλα για τη Hood. Με τον Τσιλικύρη να περνάει, να κόβεται με το φάουλ του Αρμενιακού. Έξω τώρα στο ρολόι. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι Raptors. Αυτό φωνάζουν και από τον πάγκο. Λαύκας. Πετράκος στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχο το σουτ. Αρμενιακός τσεκάρει το ρολόι. Αδύναμη προσπάθεια, δεν είχε καμία τύχη αυτό το σουτ. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ να δείχνει 14 υπέρ της Hood. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Hood και τους Raptors. 14 δείχνει τώρα ο πίνακας του σκορ. Συνέχιση για την Hood. Τσιλικύρης, κάνε βήματα. Πάμε, πάμε,
Σακελαρόπουλος. Σολόμος αφήνει ξανά στον Σακελαρόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν βάζει το καλάθι. Σακάς στη δεύτερη ευκαιρία μέσα. 16. Τράκος, Τσιλιγκύρης, είδε τον ανοιχτό διάδρομο, πέτυχε το καλάθι, έβαλε και το φάουλ. 12-16, από την ωραία κίνηση του Τσιλιγκύρη, που όσο έκανε την επιδρόμη του από το πλάι. Τώρα βρίσκεται στην γραμμή για την πληρωματική βολή. Φτάνει όμως, παράμενε το 16. Σακάς αφήνει στον Αρμενιακό. Λύθηκε από 3. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από την άμυνα της Φουτ. Τετράκος θέλει να φύγει μπροστά και τα καταφέρνει και μια χαρά. Μάλιστα, 14-6. Έκανε όλη τη δουλειά μόνος του. Πάνω το Πετράκος βγαίνει και ο Τσιλιγκύρης. Δεν περνάει η πάσα, Αρμενιακός κυνηγάει. Παίρνει τελικά. Δεν βρίσκει χώρο και έχουμε μεταφορά της μπαλάς. Ενώ επίσης έχουμε τώρα time out για τους Raptors. Επιστροφή στη δράση με 8,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. 14-6 το σκορ. Στεχόπουλος. Έγινε το κλέψιμο ο Σακελαρόπουλος. Ο Σολομός έκανε βήματα. Προσπάθεια του εκεί να αποφύγει το απλωμένο χέρι του αντιπάλου του. Περιβολάρης. Τσιλιγκύρης παίρνει χέρι με χέρι. Ο Πόπουλος δίνει το screen, αλλά έχουμε εξαιρετικό φάουλ. Λάθος τώρα και από την πλευρά της Χουτ. Σαραρόπουλος. Αρμενιακός. Σηκώνεται, σημαδεύει σωστά. 14-8. Πετράκος μένει στον αέρα παρά την πίεση. Η μπάλα για ποιον είναι, για την Χουτ. Στεφόπουλος αφήνει στον Πετράκο, στον Μπούζα. Στεφόπουλος εκεί, θέλει να εκμεταλλευτεί το ύψος του, ξανά η μπαλά στα χέρια της Χουτ. Τσιλιγκύρης γίνεται αποδέκτης. Ούζας, είδε το κόψιμο του Πετράκου, με τη βοήθεια του ταμπλό θα κάνει το 16-8. Πες με τον Σακελαρόπουλο. Σακάρι τις κινήσεις. Σακάς. Στα 9 δευτερόλεπτα είναι για 3 στο σούτ, αλλά και άστοχο παράλληλα. Περιβολάρης. Ούζας. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλιγκύρη στην άλλη πλευρά. Περιβολάρης κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για 3. Τελευταίος και ο Σακούπης, ο Στεφόπουλος. Όπως λέει ο ένας ρέφερι. Να δούμε αν θα αλλάξει η απόφαση. Τελικά η κατοχή είναι για την Χουτ. Πασιουράκης επέστρεψε στο μάτσο όπως και ο Κέσαρης για τους φιλοξενούμενους.
μια γρήγορη επίθεση εδώ από τους γηπεδούχους. Κορές, Παύλος Κορές, παίζει με τον Αρμενιακό. Κατσουράκης είδε το κόψιμο του Κορέ. Εκείνος όμως δεν μπορούσε να συγκρατήσει καλά. Ο άλλος Κορές τώρα στην επίθεση, δεν μετράει το καλάθι. Έχει προλάβει και έχει κάνει χαμηλά το φάουλ ο Πετράκος. Κεσάρης θα το πάρει το τρίποντο. Εφόπουλος δεν πήρε το rebound. Του γράπωσε και πάρει από τα χέρια ο Κορές για το 16-10. Περιβολάρης έχει πάρει καλύτερη θέση ο Στεφόπουλος, όμως η άμυνα των Raptors τον δυσκόλεψε αρκετά και ειδικότερα η βοήθεια που έδωσε ο Πατσουράκης στον Κέσαρη. Έτσι μπορούσαν να φύγουν αλόβητοι από αυτή την άμυνα οι Raptors, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν κι άλλο σκορ. Στην στιγμή βρίσκονται στο μείον 6. Κορές στον Παύλο. Ανά Κορές. Μπαλά στον Αρμενιακό. Τρίποντο. 16-13. Ο Αρμενιακός, ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τους φιλοξενούμενους, παίρνει την ομάδα του στο μείον 3. Κούζας με πλάτη. Μπάλα φτάνει στον Πετράκο. Στέκεται παραγερά. Μαζεύει ο Πατσουράκης. Με τρίποντο μπορούν να ισοφαρίσουν ακόμα οι Raptors. Ωραίες πάει από κοντά με τα αριστερό. Θα τελειώσει καλά 16-15. Στον πόντο πλέον το μάτς. Με ένα σερί 7-0 οι Raptors. Οι Raptors, συγχωρείτε, που μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο εδώ. Ωραίες, αφήνει στον Αρμενιακό. Αστοχή εκείνος, θα βρεθεί και στο παρκέ. Τηλικύρης στην άλλη πλευρά. Γρήγορη επίθεση για τη Φουτ και γρήγορο καλάθι, 18-15. Πατσουράκης 4-35 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κορές. Αδεχτεί την τάπα ο Κορές από τον Πετράκο. Τρομερή η άμυνα εδώ του παίκτη της Χουντ, ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο τώρα ή όχι. Όχι τελικά. Ναι, θα καθίσει τον πάγκο, υπήρξε ένα μπέρδεμα. Θεοδόρου και Σάρης μπήκαν στο μάτς. Σάρης ο οποίος τώρα γίνει αποδέκτης του σουτ του Κορέ. Σεβάζει ο Σάρης, θα χάσει όμως. Ωραίες. Τρεις με έναν Αρμενιακός, πολύ ωραίος εφηβιασμός εδώ για το 18-17. Θεοδόρου. Τρίποντο τώρα του Κούζα. Είναι άστοχος. Στεφόπουλος μάζεψε. Νέο 14 για την Χουντ. Στεφόπουλος δίνει το σκύλι στο Θεοδόρου. Τσιλιγκύρης. Δεν θα του κάνει το χατήρι. Μπάλα να πήγησε. Δύο φορές Στεφάνη. Άτυχος εδώ ο παίκτης της Χουντ. Πατσουράκης. Ουρανώνει την επίθεση της ομάδας του. Κορές είναι στα δεξιά, σε αυτόν πάει μπάλα. Θα εκτελέσει από μέση απόσταση, δεν θα έρθει το προσπέρασμα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα κάνουν το κλέψιμο γρήγορα, γρήγορα. Αρμενιακός σταματάει. Κορές είναι μόνος του, αλλά είναι κάκι στο δεσί. Θεοδόρου, πέρασε από τον Κορέ. Τσιλιγκύρης στον Σάρη. Κούζας περνάει το πρώτο τείχος άμυνας. Κορές μάζεψε νέα ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Κορές συνεργάζεται με τον έτερο Κορέ για το 18-19.
Και οι Raptors για πρώτη φορά στο match έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους. Θεοδόρου στέκεται από την βολή. Το χάνει Στεφόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κέσαρη. Ο Στεφόπουλος εκεί που με το ύψος του μπορεί να γίνει μεγάλες βέλες για την άμυνα των Raptors. Όπως για κάθε άμυνα θα έλεγα, γιατί εντάξει, τέτοιο ύψος δεν συναντάς και συχνά σε κάποια ομάδα. Σακελαρόπουλος πέρασε στο μάτς για τους Raptors. Ο Φόρες στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Ο Φόπουλος θα χάσει την πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη. Οι Raptors παραμένουν μπροστά. Ματσουράκης. Παύλος Κορές. Του δίνει το σκρίνο ο Κέσαρης. Αλλά πάει στον Ματσουράκη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα μπει το καλάθι. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Τυρκίλης πέρασε ωραία. Θεοδόρου αφήνει στον Κούζα. Σαρίς δίχως να το σκεφτεί. Και Σαρίς με μια σφαλιάρα αυτή την πάσα στον Κορέ. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο, θα γίνει τελικά. Τσιλικίδης θα πάρει την εκτέλεση, θα στοχίσει. 1,5 λεπτό. Τσιλικίδης πανέξιμα εκεί, σαν την Αλεπού. Πήγε πίσω από τον Αρμενιακό για να κλέψει την μπάλα. Δεν ξέρω αν είναι αντιαθλητικό εδώ το φάουλ. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Είναι αντιαθλητικό τελικά το φάουλ. Νομίζω είναι σωστή απόφαση, καθώς ο Τσιλικίδης είχε προλάβει και είχε περάσει αυτή και μόνο στην μπροστά. Έξω η πρώτη, αδύναμη, βρήκε Στεφάνη και κατέληξε εκτός, παραμένει το 18-19. Θα χάσει και την δεύτερη ο Τσιλικίδης. Η Χουτ δεν μπορεί να χτίσει το προβάδισμα στις τελευταίες φάσεις της. Ωστόσο έχει ακόμα μια ευκαιρία. Θεοδόρου παίζει έξυπνα με τον Λάφκα. Στόχησε εκείνος, Στεφόπουλος. Πάλεψε και βγήκε γερνισμένος τελικά από τη φάση. Τσιλικίδης, ωραία περιστροφή, τρομερό καλάθι. 20-19. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ωραίες. Πάνω την ο Θεοδόρου, πέρασε ο Κορές και το έβαλε. 20-21. Θεοδόρου θα εκτελέσει για τρεις. Λάφκας θα κερδίσει το φάουλ από τον Σακά, που στην γενική υπό την κάτω χέρι για να σηκωθεί. Φάουλ νούμερο 4 αυτό για τους Raptors. 2 έχουν, υπενθυμίζω, η γηπεδούχη. Λάφκας δεν ήταν καθόλου καλή η πρώτη βολή, το ξέρει και ο ίδιος. Έτοιμος τώρα ο Λάφκας για την δεύτερη προσπάθεια. Θα τη χάσει κι αυτή. Ματσουράκης. Ο
αφήνει στον Αρμενιακό. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Raptors. Το βλέπει αυτός Ακελαρόπουλος και πυροβολή για το 20-24. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Θεοδόρου Λάφκας έχει φτάσει κοντά. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Στη λήξη του χρόνου. Τέλος λοιπόν και της δεύτερης περίοδου με τους Raptors να έχουν καταφέρει να έχουν πάρει απόσταση 4 πόντων από τη Hood και να προηγούνται 20-24. Μόλις ξεκίνησε και το 3ο δεκάλεπτο του μάτς, 20-24. Αυτό είναι το σκορ με το οποίο τελειώσαμε το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα το οποίο λύθηκε. Το σκορ παράμενε στο 22-26, δεν χάσετε κάτι. Δεν χάσετε κάποια αλλαγή, κάποια μεταβολή στο σκορ, δεν χάσετε κάποιο καλάθι. Τώρα ο Πετρέκος είναι στην γραμμή. Βρίσκει σίδερο η πρώτη προσπάθεια. Θα μπει μέσα η δεύτερη. 23-26. Ο Κελαρόπουλος. Έφτασε στην μπάλα ο Κέσαρης, ο οποίος κλείστηκε από δύο και πάσαρε στον Θεοδόρου. Ευκαιρία για εκνηδιασμό εδώ της Φουτ. Πετράγος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα πετύχει εδώ το... θα πάρει και το φάουλ. 25-26. Έπειτα από αυτόν τον εκνηδιασμό της Φουτ, η οποία μπορεί να φέρει το μάτς στην ισοπαλία αν ευστοχίσει ο Πετράγος. Νωρίτερα έβαλε μία από τις δύο βολές. Χάνει όμως, παραμένει το 25-26 και παραμένει και επίσης το προβάδισμα στα χέρια των Raptors. Ωραία, φαίνει το screen. Είναι στο Σακελαρόπουλο. Από τα δεξιά εκείνος, του αλλίωσε για την προσπάθεια ο Χανιώτης. Πετράκος κόντρα σε δύο αντιπάλους, δεν θα πει την μπάλα στο καλάθι. Λάφκας του δίνει ξανά. Σαρίς. Θα εκτελέσει μπροστά στο Γκέσαρη και θα το βάλει. 28-26 με την τρίποντη βόμβα του Σαρή, ο οποίος δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Και έχουμε το time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Η Χούντ έχει καταφέρει να επιστρέψει το μάτς, να πάρει το προβάδισμα και πάλι μάλλον. Στο 26 δείχνει τώρα το σκορ. Λάφκας στον Θεοδόρου. Πολύ ωραία η πάσα του Θεοδόρου. Πετράκος δέχτηκε σπρώξιμο στον αέρα από τον Σακελαρόπουλο, ο οποίος βλέπετε ότι διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Περιβολάρης τώρα στο μάτς. Παίρνει την θέση του Λάφκα. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Raptors, ένα φαουλ έχουν κάνει οι γηπεδούχοι. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα για το 29-26. Πατουράκι. Κέσαρης αφήνει στον Σολομό. Ανάμεσα από δύο εκείνος δεν μπορεί να εκτελέσει. Βγαίνει άμυνα από την Hood. Την κατοχή όμως παραμένει στους Raptors. Αλλαγή τώρα με τον Σάκα να παίρνει την θέση του Κέσαρη. Παίρνει και την μπάλα τώρα από την επαναφορά. Θέλει να παίξει το πλάτο Χανιώτη. Τελειώνει ο χρόνος, δεν είχα δει ότι απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα οι Raptors. Έτσι η μπάλα έμεινε στα χέρια του Σακά. Yeah.
ρίποντο από τον Χανιώτη. Άστοχο όμως. Ο Πετράκος θα κούπησε τελευταίος. Κατσουράκης δίνει συνέχεια στο μάτς, 5:40 στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένα δύσκολο σούτ από τον Κορέο, ο οποίος θα το βάλει. 29-28. Ο Παύλος Κορές σκοράρει τώρα. Περιβολάρης, έφτασε η μπάλα στον Χανιώτη και εκείνος από κοντά δεν έχει καμία δυσκολία. Για το 31-28. Ματσουράκης παίζει με τον Σακά. Αποφεύγει τον αντιπαλό του εκείνο. Σα πάει ανάμεσα από δύο αντιπάλου. Σαρίς και Χανιώτης τον έκλεισαν. Ο Σαρίς είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Πρωτόγερος επιστρέφει στο μάτς μετά από ώρα. Ο Πέτρακος έκανε στον πάγκο. Σακά στη γραμμή των Βολών. Χάνει την πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη και ο πρώτο γύρος. Μαζεύει για να αφήσει τον Θεοδόρου. Αλλάζει κατεύθυνση που είναι στον Χανιώτη. Για τρεις τώρα εκείνος. Μπάλα στο σίδερο και από εκεί στα χέρια του Παύλου Κορέ. Κρατάει, προσπαθεί να περάσει τον Θεοδόρου, ο οποίος τον καταδιώκει. Μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Σολωμό. Τώρα θα πάει στα χέρια του Σακάς, που είτε θέλει απελευθερωθεί από τον Περιβολάρη. Είναι άστοχο το τρίποντο. Σαρίς του φύγει μπάλα από τα χέρια. Σολωμός παρακινδυνευμένη. Πάσα θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη επιλογή. Πρώτο γύρος έχει βρεθεί ήδη στην αντίπαλη ρακέτα για το 33-28. Η Χούντε εκμεταλλεύτηκε τον εφηδιασμό της. Και φτάνει πλέον στο συν 5. Εκεί πάσα στην επίθεση των Raptors, Περιβολάρης. Πάει μόνος του και καλά κάνει, αφού απαιτήσει το καλάθι, 35-28. Ενώ θα γίνει και το λάθος στην συνέχεια, στην επαναφορά των Raptors, οι οποίοι έχουν χάσει κάπως την συγκέντρωση της τελευταίες φάσης και έχουν υποπέσει σε αρκετά λάθη. Πρωτόγερος έτσι στην επαναφορά. Με τους γηπεδούχους θα μπορούν να ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά τους. Βγήκε όμως η άμυνα. Ωραίες έχει μπροστά τον Περιβολάρη. Ωραίες ξέφυγε και άφησε έξω. Σακάς. Αρμενιακός, ο οποίος ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο για τους Raptors. Θα το χάσει τώρα, θα ρίσκει για να κάνει εκεί μια συζητημένη κίνηση. Σακάς θα πετύχει το καλάθι. 35-30. Σαρίς θα το πάρει το σουτ, θα το χάσει όμως. Μπάλα κατέληξε και εκτός παρκέ. Πατσουράκης τώρα. Τον κυνηγάει ο πρωτόγερος, έρχεται και ο Περιβολάρης για βοήθεια στην άμυνα. Ωραίες για τρεις. Άστοχο το σούτ, ο ίδιος παλεύει μήπως πάρει το rebound, αλλά η κατοχή είναι, παραμένει στους Raptors. Κορές, Παύλος Κορές. Είδε τον Αρμενιακό στα αριστερά.
5 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Σακάς πρέπει να σουτάρει. Δεν ξέρω αν το έχει δει τώρα, βλέπει το χρονόμετρο. Και θα το βάλει στη λήξη του χρόνου. 35-33. Στο 1 δευτερόλεπτο μίλησε ο Σακάς. Στο μείον 2 πλέον οι Raptors. Χανιώτης θα απαντήσει ναι. 38-33 με το ίδιο νόμισμα έρχεται η απάντηση από τον Χανιώτη. Ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ωραίες. Θα γίνει το κλέψιμο. Και φεύγουν μπροστά δύο παίκτες της Χουτ. Θεοδόρου αφήνει στον Θεφόπουλο και εκείνος θα τελειώσει την φάση. 40-33. Και έχουμε και διακοπή για το time out των Raptors, οι οποίοι βλέπουν τη Χουτ να ξεφεύγει στους 7 πόντους. Mm. 29 μέχρι στιγμή στο επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Πολύ καλή δουλειά από την ομάδα του Στέργιου Πατσάκα. Το δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Η Χουτ, η οποία έχει φτάσει στο σύν 7, θα γίνει στην 5. Καθώς ο Πατσουράκης θα μειώσει σε 40-35. Ένα και 20 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πολύ ωραία η πάσα του Χανιώτη. Τον δείχνει και ο Περιβολάρης. 42-35. Ωραίες. Πάει προς τα μέσα σε μια δύσκολη προσπάθεια, πιεζόμενος, αφήσει την πάλι στο καλάθι. 42-37. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Θεοδόρου. Περιβολάρης, Στεφόπουλος έχει βάλει πλάτη τον αντιπαλό του, αλλά δεν τελειώνει καλά την πάση. Χανιώτης, δύο πύργοι τώρα μέσα για την Χουτ. Χανιώτης θα τελειώσει την φάση με επιτυχία. 44-37. Σουράκης, 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Αρμενιακός, κοντά στο ψηλότερο αντίπαλο. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όμως πιέζει ο Χανιώτη και θα κάνει το κλέψιμο. Σακάς, πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 44-39. 6 δευτερόλεπτα τώρα για τη Χουτ. 3-2, πρωτόγερος, εκτελεί. Όχι, δεν θα μπει το καλάθι, προλαβαίνει όμως στη λήξη του χρόνου ο Περιβολάρης και αφήνει την μπάλα εντός του καλαθιού για το 46-39 που είναι και το σκορ έπειτα από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπήκαμε μόλις στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Χανιώτης τον έχασε η άμυνα. Τον ξέχασε μάλλον η άμυνα των Raptors. Αλλά δεν το πλήρωσαν. Ωραίες. Τώρα για τους φιλοξενούμενους. Είναι στον Παύλο Κορέ. Ποιος μελαβεί από τα αριστερά, αφήνει στον Κέσαρη. Όταν σε δείξω με ένα χέρι εκείνος δεν μπορεί να σκοράρει, μαζεύει όμως ο Κορές. Νέα επίθεση τώρα για τους Raptors. Και τάπα του Χανιώτη, ο οποίος σταματάει την επέλαση του Κορέ. Είναι επαναφορά οι φιλοξενούμενοι. Αρμενιακός παίζει με τον Κέσαρη. Περπάτησε εκείνος, έκανε βήματα. Κούζας, τον Περιβολάρη. Τελεί για δύο εκείνος θα το βάλει, 48-39. Αρμενιακός, τον Παύλο Κορέ. Είναι στημένος εκεί για να δώσει το σκρίνο, ο Τέσσαρης. Πρώτο γύρος κάνει το φάουλ. Υπενθυμίζω είναι η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου.
με την Χουντ να έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Και σήμερα με μία νίκη θα περάσει την επόμενη φάση, ενώ από την άλλη οι Raptors θα έχουν ιτηθεί στο πρώτο μάτς από την Σεν Παολή. Φορές στα 2 δευτερόλεπτα, δεν θα μπει το καλάθι. Έγινε το κλέψιμο εδώ γρήγορα από τους Raptors. Παύλος Χορές προσποιείται, διστάζει να πάρει το σούτ. Θα το κάνει ο έτερος Χορές για να το βάλει κιόλας. 48-41. Απόσταση 7 πόντων και πάλι. Κούζας πίνει στα αριστερά. Περιβολάρης εκτελεί για 3. 51-41. Στέλνει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Συν 10 πλέον για τη Χουντ. Με 8 λεπτά ακόμα να απομένει στο μάτς. Και Σάρις το σκέφτηκε, το πήρε τελικά, δεν το έβαλε. Περιβολάρης αφήνει στον πρωτόγερο, του δίνει ξανά εκείνος. Λίγο έλειψε να μπει και το καλάθι σε αυτή τη φάση. Είναι το τρίτο φάουλ του Κορέα, αν δεν κάνω λάθος. Του Παύλου Κορέ. Θα μπει η πρώτη βόλη από τον Περιβολάρη. 52-41. Αυτό νωρίτερα έστειλε την διαφορά στην ψήφο αριθμό με την τρίποντη εκτέλεση. Ανέβαζε τώρα κι άλλο την απόσταση. 53-41. Φορές απλώνει το χέρι του στην μπάλα, ο Κούζας και κάνει το κλέψιμο, Περιβολάρης θέλει να φύγει στον εφηδιασμό. Δεν θα καταλήξει το καλαθιό η μπάλα. Τελευταίος ακούμπησε ο Φορές, όπως λένε οι διαιτητές. Κούτ και πάλι στην επίθεση. Κούζας θέλει να παίξει με τον Στεφόπουλο, κατάλαβε την πρόθεση του Φορές και έκανε το κλέψιμο. Ο Παύλος Χορές τώρα έχει φτάσει κοντά, όχι δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα μένει ευκαιρία εδώ να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι. Χανιώτης, πολύ έξυπνη πάσα. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Χανιώτη, όπως είδε τον Στεφόπουλο. Για το 55-41. Ο Παύλος Χορές στον Αρμενιακό. Κρατάει εκείνος, προσπαθεί να πάρει θέση ο Σολωμός. Τρίποντο τον Αρμενιακό, άστοχο. Και Σάρις θέλησε να παίξει κατευθείαν με τον Κορέ. Έγινε το κλέψιμο όμως και έχει φύγει μπροστά. Ο Περιβολάρης θα πάρει τελικά την μπάλα παρά την πίεση Σολωμού. Και θα πετύχει και το καλάθι. 57-41. Συν 16 για την Χούντι, η οποία δείχνει να θέλει να καθαρίσει την υπόθεση νίκη. 6 και 10 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Γυριακή αυτή η άμυνα. Πετράκος θα εκτελέσει με τη βοήθεια του απλό. Τώρα μπαίνουν όλα. 60-41. Διαχειρός Πετράκου. Διαφορά εκτοξεύεται. Θα κάνει τώρα το φάουλ στον Αρμενιακό. Και έχουμε και time out από την πλευρά των Raptors. Με ένα 14-2 στην τέταρτη περίοδο, η Χούντ έχει καταφέρει να φτάσει στο 60-41. Μόλις ένα καλάθι έχουν βάλει σε αυτά τα 4,5 λεπτά που έχουν παίξει στην τέταρτη περίοδο οι Raptors. Ενώ από την άλλη βλέπετε ότι η Χούντ έχει τεράστια πόδια. 62-41 από τον Περιβολάρη. Όταν τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για τους γηπεδούχους.
βγήκε για η ποιότητα στο παρκέ. Σακάς γυρίζει, θα τον κόψει ο Χανιώτης. Ωραίες. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Τρομερό καλάθι. 62-43. Δύο παίκτες κολλημένους. Πάνω του και ο Κορές. Και μπόρεσε να φέρει τις δύο πόντους στην ομάδα του. Περιβολάρης. Δεν θα έρθει το τρίποντο. Σακελαρόπουλος. Μπάλα στη γωνία στον Κορέ. Σακελαρόπουλος. Εκεί που βασάρι δεν βρίσκεται κάποιος. Κορές κυνήγησε την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Κορές! Τι έβαλε πάλι. 62-46. Από το σπίτι του σε αυτή τη φάση. Πετράκος. Βέβαια από το Κέσσαρι βρήκε πάνω του, αλλά αυτό δεν τον, δεν τον κάνει να μην βάλει το καλάθι. Σακελαρόπουλος, ζητάει ο Κέσσαρης, το αφήνει ξανά. Μπάλα στον Πασουράκη. 5 δευτερόλεπτα. Πέρασε σκαρφή πάσα, Χανιώτης αφήνει στον Κούζα. Έχει και βοήθεια εκείνος πίσω του, τον περιβολάρει. Η πάσα πίσω από την πλάτη του, δεν ήταν καθόλου καλή. Κάθηκε ευκαιρία για εφηδιασμό. Εδώ από την Χουτ, Θεοδόρου και Λάφκα στον πάγκο. Θεοδόρου και Λάφκα, με συγχωρείτε, επιστρέφουν στο παρκέ. Κούζας και Χανιώτης κάθονται στον παγκό. 3-20 ακόμα για το φινάλε, νομίζω πως θα παντεύουν κρυφτεί στο μάτς. Δύσκολα. Γυρίζει η διαφορά 18 πόντων που διαμορφώνται μέχρι στιγμή στο σκορ. Περιβολάρης κατευθείαν έκανε την πάσα και θα έρθει και το καλάθι από τον Πετράκο. 66-46. Πατσουράκης παίρνει το σκρίν από το Σακά. Θα πάρει και το σούτ. Σακά στο παρκέ. Ο Λαφκάς παραδέχεται το φάουλ. Είναι και το τρίτο του, μάλιστα, όπως και τρίτο είναι και για την Χουντ. Κεσάρης περιμένει κάποιον κοντά του για να το αφήσει την μπάλα, ο Πατσουράκης πάει. Θα εκτελέσει από τα αριστερά, θα καταλήξει από το σκαρασί η μπάλα, 66-48. Τελευταία 2,5 λεπτά στο μάτς. Γυρίζει ο Σεφόπουλος, αλλά στάθηκε αρκετός στη συνέχεια. Αλλά κατέληξε εκτός. Πατσουράκης αφήνει στον Κέσσαρη. Παίζει με πλάτη εκείνος, στάθηκε τώρα στην παίκτη. Βρήκε βοήθεια στο υπηκεστήριο μας τον Κορέ, ο οποίος θα εκτελέσει αεροπολή προσπάθεια. Λαφκάς με μία πάσα ράγμπι. Θεοδόρου έγινε το κλέψιμο ξανά από την Χουτ. 3-1, δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί ο Κορές. Θα έρθει ο καλάθι από τον Πετράκο για το 68-48. Ένα μισή λεπτό ακόμα, τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Με την Χουντ να πανηγυρίζει τη νίκη, Σακάς θα πετύχει το καλάθι, 68-50. Θεοδόρου στον Πετράκο, κάνει τις τρίπλες εκείνο για να φτάσει κοντά, αστοχή. Στον Σακελαρόπουλο, πολύ ωραίο καλάθι, 68-52.
σε τελευταία 50 δευτερόλεπτα για δικαστικού χαρακτήρα. Θεοδόρου αφήνει στον Περιβολάρη. Περιστροφή από εκείνον, τρομερή ασίστ στον Λάφκα. Όλη τη δουλειά την έκανε ο Περιβολάρης σε αυτή τη φάση. Τεσσάρι στον Πατσουράκη. Τεσσάρις. Δεν έχασε αυτό τον Σακά, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Η μπάλα καταλήγει εκτός γραμμών, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Φτάνουμε λοιπόν στο φινάλε της αναμέτρησης, νίκη για την Φούντι, η οποία θα κάνει το 2-0 στο κύπελο. Ενώ από την άλλη οι Ρέπτορς θα χάσουν και το δεύτερο παιχνίδι τους και θα πέσουν στο -2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Φούντι Ρέπτορς 50-52.